Νομίζω έχουμε καθήκον νέοι να μπαίνουμε νωρί στην πολιτική. Γιατί αλλιώ περνάμε πολύ μεγάλο χρόνο τη ζωή μα σαν γενιά χωρί εκπροσώπηση. Αυτή τη στιγμή, εμεί είμαστε το πρώτο κράτο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει generative AI στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό όταν ψηφιοποιηθεί πλήρω, θα είναι πάρα πολύ απλό για οποιονδήποτε να κάνει μια πράξη επί των ακινήτων. Διαφωνώ σε αυτό. Θυμίζω ότι δεκαετία τη κρίση έφυγαν πάνω από 600.000 νέοι Έλληνε μετανάστε στο εξωτερικό. σήμερα έχουν επιστρέψει από αυτού 350.000. Έχουμε συνηθίσει απ' την άλλη το ελληνικό κράτο πάντα να πηγαίνει με αργού ρυθμού και να αργεί να υιοθετεί την τεχνολογία. Εσεί τι κάνετε γι' αυτό και μπορούμε να φτάσουμε του ρυθμού τεχνολογία σαν κράτο. Πώ βλέπει την υιοθέτηση μέσων όπω το TikTok από πολιτικού, από τον Πρωθυπουργό. Τι άλλο πρέπει να κάνει η χώρα για να επιστρέψουν ακόμα περισσότεροι νέοι πίσω και τι κίνητρα θα του δώσει για να μπορέσουν να ασχοληθούν και με την επιχειρηματικότητα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε για πρώτη φορά καλεσμένο έναν ενενεργή εφυπουργό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε επειδή μας ενώνει κάτι κοινό και δεν έχει να κάνει με την πολιτική. από ό,τι έχουμε δει στο βιογραφικό σου, έχει ασχοληθεί και εσύ ο ίδιο, όπω και εμεί, με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Σωστά. Ε, τι ήταν αυτό που σε όθησε να αφήσει την καριέρα στο συγκεκριμένο χώρο και να ασχοληθεί με την πολιτική, Καταρχά, πριν από αυτό, άφησα μια πιθανή καριέρα στην ε, δικηγορία. Γιατί ήμουνα εκείνη την εποχή τελείωνα την νομική Αθήνα. Που ήταν, α πούμε, ένα πιο εξασφαλισμένο μέλλον, ένα πιο εξασφαλισμένο επάγγελμα ε, με βάση τα κοινωνικά στάνταρτ εκείνη τη εποχή και τη σημερινή σε μεγάλο βαθμό. Για να μπω σε ένα χώρο ο οποίο ε, εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ε, έβλεπα όμω ότι στο εξωτερικό να πτυσσόταν ραγδαία, εκθετικά. Εκείνη την περίοδο, 2006-2007-2008, όλε οι επιχειρήσει θέλουν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα. Γιατί οι περισσότερε στην Ελλάδα δεν είχαν. Ε, κάποια ακόμα. <laughs> κάποια ακόμα. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αυτοί που είχαν στι Web 1, α πούμε, βερσιών. <laughs> τον εκείνο των άθλιων sites ήθελαν να τα αναβαθμίσουν και να μπουν στην νέα εποχή όπου και τα social media τους βοηθούσαν, τις βοηθούσαν τι επιχειρήσεις να ανοιχτούν σε νέα κοινά και πιο δυναμικά κοινά. Άρα λοιπόν μαζί με παιδιά της δικής μου γενιάς τότε κάναμε μια τέτοια επιχειρηματική προσπάθεια και νομίζω μου βγήκε σε καλό. Τώρα δεν παράτησα ακριβώς αυτή την καριέρα για να γίνω πολιτικός. Πολιτική ήταν μέσα μου σαν μικρόβιο από πολύ μικρή ηλικία. Ε, δηλαδή από 15 μελέτε, ας πούμε, είχα το μικρόβιο τη πολιτική. Εντάξει, την ενεργό πολιτική, δηλαδή εκλεγμένο βουλευτή, είμαι το 2019, ε, όταν στρατεύτηκα με την προσπάθεια που έκανε ο Κυριάκο Μητσοτάκη για να γίνει πρωθυπουργό. Πολύ νέο μπήκε πάντω στην πολιτική. Δηλαδή, μα κάνει εντύπωση πώ έχει ξεκινήσει από τόσο νωρί ουσιαστικά και είσαι πρώτα βουλευτή, τώρα υφυπουργό. Πώ το βλέπει αυτό και πού βλέπει τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια. Νομίζω έχουμε καθήκον νέοι να μπαίνουμε νωρί στην πολιτική. Γιατί αλλιώ περνάμε πολύ μεγάλο χρόνο τη ζωή μα σαν γενιά χωρί εκπροσώπηση. Και αυτό είναι ένα από πολύ βασικού λόγου που η νέα γενιά δεν ψηφίζει, γιατί δεν, δεν νιώθει ότι κάποιο την εκπροσωπεί. Αν περισσότεροι νέοι ήταν υποψήφοι και εκλεγμένοι βουλευτέ σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, πολύ περισσότεροι νέοι θα ψήφιζαν γιατί οι νέοι μιλάμε για τα θέματα που απασχολούν τη γενιά μα, καταλαβαίνουμε τη γενιά μα και κυρίω ε, μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτού που περνούν τώρα τη φάση που εμεί περνούσαμε πριν λίγα χρόνια. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, αν, αν πολιτεύει για πρώτη φορά στα 25, πολύ άνετα μπορεί να μιλήσει για θέματα σχολείου ή ενό πρωτοετή ή δευτεροετή φοιτητή. Γιατί τα μόλι βιώσει. Άρα λοιπόν, βλέπει τι πάει λάθο στο σύστημα, μπορεί να μιλήσει γι' αυτό και κυρίω έχει τη γνώση και την εμπειρία για τα διορθώσει. Μιλώντα για νεανικό κοινό, νομίζω όλοι συμφωνούμε εδώ πέρα ότι στο νεανικό κοινό έχει μια ιδιαίτερη αποδοχή. Και αυτό συμβαίνει ασχέτω αν κάποιο υποστηρίζει κάποιο διαφορετικό κόμμα. Νομίζω ότι είναι καθολική αποδοχή που έχει στο νεανικό κοινό. Καλά, εντάξει, μην το λε. <laughs> ε, γενικά, γιατί, τι είναι αυτό που πιστεύει ότι έκανε καλά σε σχέση με του πολιτικού αντιπάλου και έχει μια τάση στο νεανικό κοινό να σε συμπαθεί περισσότερο, α πούμε. Εντάξει, εισπράττουμε και πολύ μίσο. Mm. Είναι... Το ένα Όταν... πάει μαζί με το άλλο. Νομίζω. Γενικά θεωρώ ότι αυτό που ενδεχομένω με διαχωρίζει είναι ότι προσπαθούν την άποψή μου πάντα να την κάνω πιο καθαρή, να έχει γωνίε. Δεν μ' αρέσει να τα στρογγυλεύω τα πράγματα. Και αυτό πάρα πολλέ φορέ ταυτίζει έναν κόσμο που συμφωνεί μαζί σου, άρα δημιουργεί εμπιστοσύνη, αποδοχή, υποστήριξη. Αλλά απ' την άλλη. Αυτός, αυτός που δεν συμφωνεί μαζί σου το νιώθει κι αυτός πολύ έντονα. Ε, σου λέει τι λέει αυτός ο τύπος ας πούμε. Είναι, είναι δυνατόν. Οπότε και αυτές οι διαφωνίες μετατρέπονται πολλές φορές σε οργή οι οποίε στα social media ειδικά υπό το πέπλο τη ανωνυμίας που είναι κυρίαρχο και ό,τι αυτό συνεπάγεται δηλαδή ότι μπορείς ανώνυμα ας πούμε να βρίζεις τα παιδιά του άλλου να, να, έφεσαι... να σου εύχονται να πεθάνουν mm. να εύχεσαι τα, τα χειρότερα ας πούμε όλο το ό,τι χειρότερο υπάρχει στον ψυχισμό ενό ανθρώπου να το βάζει στο πληκτρολόγιο ή στο, smartphone, α πούμε, και να το στέλνει ένα μήνυμα. Αυτό εισπράττουμε. Έτσι. Δηλαδή, άρα είναι, είναι, λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά μοιρασμένο. Αυτοί όμω οι νέοι οι οποίοι συμφωνούν μαζί μου, δέχομαι αυτό που λε, ότι ε, υπάρχει ας πούμε αρκετή υποστήριξη, διότι προσπαθώ κι εγώ συνεχώ και έτσι νιώθω να του εκφράζω καθαρά. Χωρί να τα στρογγυλεύω. Δηλαδή, προσπαθώ να, αυτά τα οποία συζητάμε και ακούσε μια παρέα σε, ένα, σε μια εκδήλωση, σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια startup, σε μια νεανική επιχείρηση, αυτά είναι που μεταφέρω στο δημόσιο λόγο. Άρα είναι πολύ πιθανόν κάτι το οποίο λέω στο δημόσιο λόγο να έχει συζητηθεί και σε μια παρέα. Και αυτό δημιουργεί τα που κατηγνώμη και το καθήκον ω πολιτικού, γιατί στη Βουλή είμαστε για να εκπροσωπούμε κάποιου άλλου. Αυτό που μα θέλουν εκεί. Όσοι έχουμε περάσει από ελληνικά πανεπιστήμια, έχουμε δει ότι γενικά το θέμα των παρτάξεων λοιπά έχει κάνει λίγο αυτό το, το κομμάτι κάπω τοξικό. Επομένω, τι θα έλεγε σε κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά τον αποθεί γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση. Αν τον αποθεί, δεν τον υποχρεώνει κανένα να μπει. Ε, νομίζω όμω ότι κάθε νέο που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει το φίλτρο ε, και τη διάβια σκέψη να ξεχωρίζει από το κάθε τι που είναι γύρω του τι είναι καλό και τι είναι κακό. Το ίντερνετ είναι ένα φανταστικό πράγμα που έχει συμβεί στον, ε, στην ανθρωπότητα. Έχει δώσει απεριόριστε δυνατότητε. Απ' την άλλη, αν το χρησιμοποιεί για να σκρολάρει όλη μέρα ε, βλέποντας βλέποντα βίντεο με γάτε, α πούμε, ή εγώ, με Ινδού να χτίζουν μια πισίνα μέσα στη μέση του δάσου, ε, το μυαλό σου μπορεί να γίνει κοιμά. Ε, ή μπορεί να χρησιμοποιεί το Ιντερνετ για να βρίζεις όλη μέρα, όπω είπαμε και πριν. Mm. Να μεταφέρει μίσο. Ξέρετε πώ το χρησιμοποιεί. Ε, yeah, εργαλείο είναι. Αυτό, και αυτό ισχύει πάρα πολύ και με τα fake news. Έτσι, ένα πολύ βασικό κίνδυνο και τη γενιά μα και μεγαλύτερων γενναιών που δεν έχουν την εξοικείωση που έχουμε εμεί με το διαδίκτυο θα διαβάσει ένα τίτλο ενός blog ανήπαρτου ε, ανύπαρκτου και θα, θα λάβει το ίδιο ε, θα έχει την ίδια αξία για αυτόν αν το δει στο newsfeed του facebook με ένα τίτλο των New York Times που μπορεί να έχει περάσει ας πούμε από ε, έλεγχο εγκυρότητας από το λεγόμενο fact checking από το, ε, από το αν έχει ντυθεί με ένα infographic το, από το αν έχει δώσει πραγματικά ποιοτική πληροφορία ένα αξιόπιστο μέσο ε, η αξία που δίνει σε ένα τίτλο είδηση είναι ακριβώ η ίδια. Ε, λοιπόν, εμεί οι νέοι έχουμε λοιπόν την υποχρέωση, νομίζω, αν σεβόμαστε τον εαυτό μα, να φιλτράρουμε αυτά που βλέπουμε. Είτε είναι μια είδηση, είτε είναι μια πολιτική παράταξη, ένα πολιτικό κόμμα, ένα υποψήφιο, η επιχείρηση στην οποία θέλουμε να δουλέψουμε, ο εργοδότη με τον οποίο θέλουμε να συνεργαστούμε, το μαγαζί που θα πάμε να φάμε, τα πάντα. Βέβαια, έχουμε και την τεχνική τεχνητή νοημοσύνη τώρα που εντάξει, για την ώρα δεν είναι, κάνει τα τέλεια αντίγραφα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα μπορεί να βγει ένα πλήρε αντίγραφο του κυρανάκι και να λέει πράγματα που δεν έχει πει ποτέ. Νομίζω εκεί θα δυσκολέψει το πράγμα. Ναι, και ήδη πειραματιζόμαστε με την ε, ομάδα μου για, ε, για να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ δυνατότητε των free αλλά και των πληρωμένων εργαλείων που κυκλοφορούν εκεί έξω στο να δημιουργήσουν deepfakes. Ε, και πειραματιζόμαστε και μάλιστα με τη δική μου φάτσα και φωνή για, να, για να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος κακόβουλος Τα πράγματα όσο περνούν οι μήνες κάθε εξάμεινο σε αυτή την τεχνολογία βελτιώνται ραγδαία Έτσι, Δηλαδή αν δει κανείς τα AI generated videos πριν ένα χρόνο και σήμερα μιλάμε για τεράστια βελτίωση, αλματώδη βελτίωση και προφανώς ένα χρόνο από σήμερα Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν θα μπορεί να δει τη διαφορά. Θα το καταλαβαίνει. Αυτό σημαίνει όμω ότι γεννιέται και η ανάγκη για AI εργαλεία τα οποία μπορούν να ενημερώνουν το κοινό αν το περιεχόμενο το οποίο βλέπει είναι μια εικόνα, είτε ένα βίντεο, είτε ένα κείμενο είναι AI generated ή όχι. Και αυτό από τι μεγάλε πλατφόρμε ήδη μπαίνει λίγο σαν κουλτούρα, σαν υποχρέωση. Αυτή την περίοδο στο TikTok βλέπουμε ένα label για το τι είναι AI generated content και τι όχι, το οποίο φαντάζομαι ότι όσο περνάει καιρό θα βελτιώνεται. Και φυσικά θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αν κάτι έχει δημιουργηθεί με φώτο, ο όχι, έτσι mm -hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με το AI. Και σε αυτό χρειάζεται το φίλτρο και ο ανθρώπινος ε, εγκέφαλος να αναπτύσσει νέε δυνατότητε που ε, δεν τι είχαμε πριν. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, ότι κάθε ένα εξάμεινο έχουμε και ραγδαίε εξελίξει ουσιαστικά και ανάπτυξη. Έχουμε συνηθίσει από την άλλη το ελληνικό κράτο πάντα να πηγαίνει με αργού ρυθμού και να αργεί να υιοθετεί την τεχνολογία. Εσεί τι κάνετε γι' αυτό και μπορούμε να φτάσουμε του ρυθμού τη τεχνολογία σαν κράτο. Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό κράτο τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αντιστρέψει αυτού του ρυθμού και κινείται πιο γρήγορα από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα σε σχέση με την, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση διαδικασιών. Πράγματα τα έγιναν στο GovGR πριν 2-3 χρόνια δεν είχαν γίνει, για παράδειγμα, σε μεγάλου οργανισμού όπω οι τηλεπικοινωνίε, οι, τράπεζε, οι, οι εταιρείε ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, εμεί είμαστε πρώτοι, το πρώτο κράτο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει Generative AI στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο ψηφιακό βοηθό που ανακοινώσαμε έχει πάνω από μισό εκατομμύριο διαλόγου αυτή τη στιγμή. Αριθμό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμο από τόσο μεγάλο όγκο συζητήσεων συνεχώ εκπαιδεύεται και ανακοινώνουμε σε λίγες εβδομάδες και την επόμενη version που θα είναι όχι ένα chatbot αλλά ένα action bot το οποίο με μια απλή εντολή, γραπτή ή φωνητική, ένα απλό voice command θα μπορεί να εκδίδει ένα πιστοποιητικό και να το βάζει στη θηρίδα του πολίτη στο Gov.gr και οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία το ζητάει από τον πολίτη να το αντλεί απευθείας από εκεί. Αυτό είναι μια επίσης για ελληνικά δεδομένα αλματώδης εξέλιξη που καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τολμήσει να υιοθετήσει γιατί το Generative AI, όπω είπαμε και πριν, έχει ευκαιρίε έχει και κινδύνου. Και είναι υπαρκτή η κίνδυνη, πρέπει και εμεί να το γνωρίζουμε. Σαν Ελλάδα όμω έχουμε επιλέξει να κινηθούμε πιο τολμηρά στο να υιοθετήσουμε τι νέε τεχνολογίε, γιατί ξέρουμε ότι Έλληνε ερευνητέ στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίω, ε, μάλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η τρίτη σε δύναμη. Αυτό το δεν το ξέρει, ξέρει πολλοί κόσμο. Αλλά Έλληνε επιστήμονε, νέα παιδιά που έχουν κάνει τα διδακτορικά του, κάνουν έρευνα στο AI, είναι τρίτη σε δύναμη στην Ευρώπη, σε μέγεθο. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, καλά μυαλά, απόθεμα ταλέντου, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε, θέλουμε να αξιοποιήσουμε και νομίζω ότι όποτε βγαίνουμε στο εξωτερικό και μιλάμε για τα project που τρέχουμε με τεχνητή νοημοσύνη, κάθε φορά ακόμη και έναν. Νέο Έλληνα που έχει φύγει στο εξωτερικό να τον επιστρέψουμε πίσω και να δουλέψει μαζί μα είναι επιτυχία. Μιλώντα για το AI, νομίζω ότι υπάρχει και είναι λογικό, ένα μικρό διχασμό αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία. Για να το πάμε και λίγο στην αγορά εργασία. Κάποιοι άνθρωποι χαίρονται γιατί βλέπουν τι δουλειέ του να γίνονται αποδοτικότερε, πιο παραγωγικέ, πιο εύκολε και του ελευθερώνουν χρόνο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι ψηλό έχουν μαζευτεί και ανησυχούν μήπω τι χάσουν τι δουλειέ του. Εσύ πώ το βλέπει αυτό γενικά, τι θα, τι θα συμβούλευε ένα νέο, Ένα νέο ο οποίο ε, σε δύο χρόνια από σήμερα δεν θα γνωρίζει να, πώς να χρησιμοποιήσει front-end εργαλεία AI, δηλαδή εφαρμογές οι οποίες είναι απλές στη χρήση, διευρυμένες στο διαδίκτυο και οι περισσότερες είναι και free, είναι δωρεάν, θα αντιμετωπίζεται όπως εμείς όταν ψάχναμε δουλειά και δεν ξέραμε Word και Excel. Όσοι δεν ξέραν Word και Excel, εγώ ήξερα. <χω> <laughs> ε, α, αυτή, αυτή είναι η αναλογία και είναι λογικό, διότι... Αν μια επιχείρηση θέλει να ανταγωνιστεί και να αναπτυχθεί, θα ζητά και από του εργαζομένου τη να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τα οποία είναι εκεί έξω ε, και είναι διαθέσιμα και μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του ίδιου του εργαζομένου αλλά και τη επιχείρηση. Για να είναι πιο ανταγωνιστικέ. Το ίδιο συνέβη και όταν βγήκε το Excel. Πριν, πριν το Excel, και καλό όλου του φίλου μα βλέπουν να, να ψάξουν, α πούμε, μια παλιά διαφήμιση του Excel, η οποία φανταστική μπαίνει ένα τύπο στο Ασανσέρ. Ε, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Μάλλον και... είμαστε μικροί για αυτήν ναι. <laughs> Καλά, και εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλο. Ε, υπάρχει όμω το YouTube. Βλέπουμε και τι παλιέ διαφημίσει εκεί. Ε, μπαίνει λοιπόν ένα τύπο στο, στο Σανσέρ και τον ρωτάει ο αδελφό του. Είναι στο χώρο εργασία, σε έναν ουρανοξύστη, α πούμε, στη Νέα Υόρκη για παράδειγμα. Και τον ρωτάει ο αδελφό του, είναι, έτοιμο το report. Και του λέει, Όχι, όχι, θα το κάνω τώρα. Γιατί ανεβαίνουν εκείνη τη στιγμή να δώσουν το report. Και του λέει, Μα τι είναι αυτά που λε, είσαι τρελό. Και βγάζει ένα λάπτοπ, α πούμε, το οποίο ήταν σαν Τέλο πάντων, ένα μεγάλο τόμο βιβλίου, α πούμε, τα τότε λάπτοπ. Και του λένε, Α, τι είναι αυτό, Microsoft Excel. Και βάζει, α πούμε, σε ένα κελί και στα rows, ας πούμε, και τα cells, copy-paste ή συνεχίζει τον αλγόριθμο, α πούμε, αυτέ τι κλασικέ λειτουργίε του Excel. Και όλοι μένουν εντυπωσιασμένοι και λένε, Wow, α πούμε, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ε, Κάπω έτσι είναι και το AI σήμερα. Σε λίγα χρόνια θα είναι ξεπερασμένο. Και κάπω έτσι είναι και ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι απλά για να βάλει εκεί τα δεδομένα. Πύσαι στο Excel, μπορεί απλά να περάσει δεδομένα, αλλά υπάρχουν και συναρτήσει που σου δίνουν δυνατότητε να γλιτώσει βήματα. Οπότε κάτι τέτοιο δεν πρέπει να κάνει και το κράτο. Γιατί έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά ω ένα βαθμό ακόμα κάποιο μπορεί να μπει στο gov.gr και να νιώσει ότι χάνεται. Να μην μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει και να νιώθει ότι εν τέλει έχει ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε τον ψηφιακό βοηθό για να μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα θέλει σε φυσική γλώσσα και σε φυσική γλώσσα να σου απαντάει ο ψηφιακό βοηθό ε, αναλύοντα μέσω του αλγορίθμου ε, νόμου, ε, αποφάσει του δημοσίου, εγκυκλίου, τι διαδικασίε που είναι καταγεγραμμένε στο mito.gov.gr, τα εγχειρίδια χρήση των ε, υπηρεσιών του gov.gr και όλη αυτή τη συσσωρευμένη πληροφορία να στη δίνει ένα chatbot. Οποιαδήποτε στιγμή τη μέρα, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου σου και οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ποτέ ένα δημόσιο υπάλληλο, ένα μόνο του, και ο καλύτερο στον κόσμο να είναι, να είναι ο πιο πολυσχρεωμένο δημόσιο υπάλληλο στον πλανήτη Γη. Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμω η συσσωρευμένη γνώση από όλου αυτού του ανθρώπου να μπει σε ένα AI εργαλείο και αυτό είναι πραγματικότητα σήμερα στο gov.gr. Ακριβώ για τον λόγο που ανέφερε, επειδή κάποιο χάνεται στι 1700 υπηρεσίε, δημιουργήσαμε αυτό το ψηφιακό βοηθό. Προφανώ η εμάς, προτεραιότητά μα και καλό τον κόσμο να δει τι κινήσει που κάναμε στο νομοσχέδιο για τι μεταβάσει ακινήτων. Στόχο μα είναι να καταργούμε και γραφειοκρατία. Γι' αυτό καταργήσαμε τέσσερα πιστοποιητικά, τέσσερα γραφειοκρατικά βήματα για τη μεταβίβαση ακινήτου. Δεν θέλουμε να ό,τι είναι γραφειοκρατικό να το ψηφιοποιούμε ε, και να έχουμε μόνο διακίνηση των PDF, α πούμε, κλπ. Κάνουμε μια μετάβαση αυτή την περίοδο. Κάποια πράγματα γίνονται σε χαρτί και συνεχώ λιγοστεύουν. Για παράδειγμα, στο κλιματολόγιο το 24 θα θέλουν, θέλουμε να είναι αυτό ο στόχο μα. Η τελευταία χρονιά που τουλάχιστον στα αστικά κέντρα θα χρησιμοποιείται χαρτί, ψηφιοποιείται ολόκληρο το αρχείο και ψηφιοποιούνται όλε τι διαδικασίε του. Και σε συνεργασία με του συμβολιογράφου, είπαμε ότι τα συμβόλαια από εδώ και πέρα θα βγαίνουν σε ψηφιακό αντίγραφο ηλεκτρονικά απογεγραμμένο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για το ελληνικό κράτο που βασίστηκε ε, η ιδιοκτησία κινήτου σε ένα μπίλιον, ένα δισεκατομμύριο σελίδε αποθηκευμένε σε διάφορα σημεία όλη τη Ελλάδα. Έτσι, κάποιες διαδικασίες λοιπόν σε χαρτί, ε, Κάποιε είναι σε documents, σε αρχεία τα οποία διακινούνται μέσω κλασσικών μορφών τύπου pdf και πλέον φέτο μπαίνουμε στην εποχή που θα διακινούμε data. Δηλαδή θα διακινούμε το περιεχόμενο ενό πιστοποιητικού. Το data set το οποίο αναλογεί στον κάθε πολίτη, στην κάθε επιχείρηση, στον κάθε ακίνητο. Και κάθε δημόσια υπηρεσία ενημερώνοντα τον πολίτη θα διακινεί και θα διαχειρίζεται τα δεδομένα στα οποία εσύ συμφωνεί και συνενεί, δίνει τη συνένεσή σου. Άρα λοιπόν και ο κόσμο αρχίζει να αποκτά πολύ καλύτερη κατανόηση των ποιων δεδομένων, προσωπικών δεδομένων είναι αποθηκευμένα στι ε, βάσεις του δημοσίου. Ένα νέο άνθρωπο που μα ακούει αυτή τη στιγμή και έχει γενικότερα και σαν στόχο να γίνει νέο επιχειρηματία, να κάνει κάποια βήματα κάποια στιγμή, να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα για να μπορέσει το κράτο να τον διευκολύνει να το κάνει αυτό πριν λίγα χρόνια ήθελε περίπου 2,5 με τρει μήνε τουλάχιστον να, για να ανοίξει μια απλή επιχείρηση ή και ε, με όποιο κεφάλαιο οριζόταν, α πούμε. Σήμερα μπορεί να το κάνει σε μια μέρα. Ε, αυτό πριν τι εκλογέ του 19, επειδή θυμάμαι τον εαυτό μου να το λέμε σε προεκλογικέ συγκεντρώσει και λοιπά, μα λέγανε κούνα το χέρι. Λέγανε, εντάξει, καλά, εντάξει, δεν γίνεται ποτέ αυτά στην Ελλάδα. Είναι κλασικό σύνθημα σε ένα προεκλογικό φυλάδιο και θα κρυθείτε κι εσεί. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, σήμερα στην Ελλάδα καταρχά είναι εύκολο και πάρα πολύ φθηνό να φτιάξει μια επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ε, οι οποίοι φιλοξενούν νέε επιχειρήσει, λειτουργούν ω ε, co-working space. Mm -hmm. ε, άρα δεν χρειάζεται να νοικιάσει ένα από την αρχή ένα γραφείο, να το φτιάξει, να το εξοπλίσει, να το επιπλώσει, να μπει σε πολύ μεγάλα έξοδα. Αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρο ότι η επιχείρηση σου θα πάει καλά. Άρα μπορεί να έχει έδρα, τηλέφωνο, γραμματιακή υποστήριξη, Καλό Ιντερνετ και με, και με λίγο κεφάλαιο μπορεί να βγει στην αγορά και να πουλήσει ένα προϊόν σε όλο τον κόσμο. Φτιάξει ένα e-shop, να βάλει το chat GPT να σου φτιάξει μερικά ε, marketing, ας πούμε, marketing goals και μια καλή καμπάνια για να βγει το προϊόν σου στον αέρα και να αρχίσει να έχει income, να να βγάζει λεφτά. Αυτό δεν, δεν υπήρχε βεβαίω να γίνει ε, στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια. Σήμερα γίνεται λοιπόν. Ο Sam Altman, ο founder ο ιδρυτή τη OpenAI, είπε ότι σε, σε, λίγο καιρό θα μπορεί ένα άνθρωπο να διοικεί μια επιχείρηση του ενό δισεκατομμυρίου δολαρίων mm. μέσω των εργαλείων AI. Γιατί ουσιαστικά προβλέπει ότι οι δυνατότητε θα είναι τόσο μεγάλε, θα είναι σαν να έχει από κάτω σου χίλιου εργαζομένου. Άρα λοιπόν τα νέα παιδιά έχουν πολύ περισσότερε δυνατότητε και από τη δική μου γενιά και από εσά, δεν ξέρω πώ Δεν ρώτησα. 25. 25. Ε, ωραία. Για εσά είναι πολύ καλή πράγματα. <laughs> <ομάδα. laughs> Βέβαια, ακόμα υπάρχουν κάποια ας πούμε, θέματα για κάποιου που κάτι που θεωρούν εμπόδιο να φτιάξουν επιχείρηση στην Ελλάδα και έχει να κάνει κυρίω με τη φορολογία. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι θα πούνε πού να φτιάξει επιχείρηση στην Ελλάδα που υπάρχει υπερφορολόγηση, που φορολογείται το 40% και. Προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου, ναι. Στη νίκη δεν φορολογείται το 40% και μπορεί να περάσει και πάρα πολλέ δαπάνε και έξοδα. Αν έχει ε... μια καλή γνώση του πώ λειτουργεί το φορολογικό σύστημα, ή αν έχει ένα καλό λογιστή ο οποίο κάνει καλά την δουλειά του. Ε, και υπάρχουν πολλοί εκεί έξω οι οποίοι ε, ανήκουν και στη δική σα γενιά, α πούμε, και είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Ε, ο φόρο είναι πολύ λιγότερο, είναι 24%. Και επίση μπορεί να περάσει πάρα πολλέ δαπάνε. Άρα να φτάσει στο τέλο τη χρονιά έχοντα επανεπενδύσει τα, τα εισοδήματά σου, το κέρδο σου και να πληρώσει πάρα πολύ λίγο φόρο. Εντάξει, προφανώ υπάρχει ο ΦΠΑ ο οποίο είναι υψηλό. Συμφωνώ, αν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, θα μπορούσαμε να το μειώσουμε κιόλα. Αλλά αυτό το κρίνει ο Υπουργό Οικονομικών και εγώ. Ε, Στι δικέ σου αρμοδιότητε, σαν Υφυπουργό, τι, τι είναι, λέει, τι περιλαμβάνει μια μέρα τυπικά, με τι project ασχολείσαι, Χιλιάδε πράγματα. Πιο, πιο πολλά από αυτά μπορεί να χωρέσει μέρα. Το βασικό το οποίο είναι στη δική μου αρμοδιότητα ε, αυτή τη στιγμή είναι η μεταρρύθμιση στην αγορά κινήτων και η ψηφιοποίηση, όπω σα είπα και πριν, των διαδικασιών και των αρχείων σε όλε τι πράξει που αφορούν τα κινήτα. Μεταβαίνουμε. Φέτο είναι η τελευταία χρονιά που θα λειτουργήσουν τα λεγόμενα υποθυκοφυλακεία, που κάτω κοινό λεγόμενο ήταν το σύστημα του ότι δηλώσει έχει. Πώ λέμε, Ό,τι δηλώσει ναι, ναι. έχει. Με αποτέλεσμα, τα 200 χρόνια πούμε, μετά την επανάσταση που λειτουργεί το ελληνικό κράτο, ε, αν αθρίζαμε τη δηλωμένη περιουσία, τη σημερινή δηλωμένη περιουσία των. Ελλήνων με βάση το παλιό σύστημα, θα είχαμε δύο φορέ έδαφο στην Ελλάδα, όχι μία. Γιατί πα με το σύστημα. Το, σύστημα. το κτηματολόγιο τι είναι, ε, που ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση με στόχο να έχουμε επιτέλου σαν χώρα κτηματολόγιο το 2025 και είμαστε on track για να το πετύχουμε, είναι η αντικειμενική αποτύπωση στο χώρο. Αυτό εδώ το δωμάτιο που βρισκόμαστε είναι κάποια τετραγωνικά. Δεν θέλω να πω προ του θεατέ πόσα είναι, για να υπάρχει ένα μυστήριο γιατί συμβαίνει από τι κάμερε. Ωραία, αυτά τα τραγωνικά ε, μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά σε τόσα. Δεν, δεν υπάρχει άλλο χώρο. Μετά είναι η πόρτα, είναι ένα άλλο διαμέρισμα. Ωραία. Αυτό το κάνουμε σε επίπεδο χώρα με το κομματολόγιο. Είναι χωρισμένη αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα σε γεωτεμάχια από άκρη και τα νησιά. Έχουν ε, ε κτηματογραφηθεί πλήν ελαχίστων περιοχών ε, οι οποίε θα τελειώσουν ας πούμε, μέχρι το 2025. Και πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα ακίνητα υπάρχουν τα λεγόμενα δικαιώματα. Άρα, εσύ, εγώ, ε, οι φίλοι που μα βλέπουν μπορούν να έχουν δικαιώματα επί αυτών των ακινήτων να το αγοράσουν, να το πουλήσουν, ε, να έχουν άλλα δικαιώματα όπω η επικαρπία α πούμε, η νομή κλπ. Και, και αυτό, όταν ψηφιοποιηθεί πλήρω, θα είναι πάρα πολύ απλό για οποιονδήποτε να κάνει μια πράξη επί των ακινήτων και κυρίω για ξένε επενδύσει να έρθουν στην Ελλάδα και πραγματικά να είναι εύκολο για αυτού να εγκατασταθούν εδώ. Να κάνουν ενδεχομένω επενδύσει σε... στον τουριστικό κλάδο από τη μεγάλα κίνητα, βιομηχανικέ ζώνε, data centers. Όλα αυτά τα οποία σήμερα είναι πολύ δύσκολα και απαιτούν πολύ χαρτούρα. Θα δώσω ιδέα τώρα, αν γίνεται να γίνει και σαν metaverse αυτό. Δηλαδή, υποθυμοφυλακή υποθυ... ο metaverse, να είμαστε σίγουρα η πρώτη χώρα στον κόσμο. Κλείνουν τα mm. Πίστεψέ με δεν θέλουμε να βάλουμε ένα metaverse app ε, για να βλέπει ο κόσμο ε, το χάος που υπάρχει με την πολύ μεγάλη χαρτούρα. Θέλουμε η πληροφορία να ψηφιοποιηθεί, να είναι εύκολα προσβάσιμη, δωρεάν προσβάσιμη και εύκολα για τον οποιονδήποτε να μην τον τρομάζει η διαδικασία μεταβίβασης ενό ακινήτου. Ε, Είπε ε, και όλες πριν, προηγουμένω, για του νέου που θα επιστρέψουν στη χώρα και γενικότερα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με το κομμάτι του brain gain. Ε, Πιστεύει ότι είναι κάτι ρεαλιστικό, γιατί εμεί βλέπουμε ότι όντω έχει μειωθεί το brain drain. Υπάρχουν και κάποιοι που γυρίζουν πίσω στην Ελλάδα εξαιτία του remote work που μπορούν να εργαστούν για οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, αλλά δεν είναι σε αριθμό τόσο μεγάλη ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα brain gain. Διαφωνώ σε αυτό. Ε, ανακοίνωσε πριν λίγε μέρε το Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την οικονομική δραστηριότητα των ε, ανθρώπων που έχουν επιστρέψει. Θυμίζω ότι δεκαετία τη κρίση έφυγαν πάνω από 600.000 ε, νέοι Έλληνε μετανάστε στο εξωτερικό. Ε, σήμερα έχουν επιστρέψει από αυτού 350.000. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, ανέλπιστη επιτυχία και εμείς που είχαμε ασχοληθεί πολύ με, το, με την πρωτοβουλία Brain Gain πιστεύαμε πολύ στο στόχο, θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Θεωρώ ότι για πάρα πολλούς λόγους. Το κυριότερο όμως είναι η, η, αλλαγή, η, αλλ η αλλαγή της οικονομίας πανευρωπαϊκά και παγκοσμίω, δηλαδή το γεγονός ότι μπορείς να δουλεύεις από την Ελλάδα για μια εταιρεία στο εξωτερικό ή ότι μπορείς να χτίσεις συνεργασίες Πολύ πιο εύκολα με ξένου πελάτε δουλεύοντα από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη ή ότι έχουν έρθει επιτέλου πάρα πολλά tech funds ε, στην Ελλάδα να εγκατασταθούν για να επενδύσουν στι ε, ε, startup που ασχολούνται με ψηφιακέ εφαρμογέ. Έχουν, ε, έχουν έρθει ξένε επενδύσει οι οποίε ψάχνουν για κόσμο που γνωρίζει με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά έχει και μία. Ε, εμπειρία στο εξωτερικό, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή. Αυτό είναι ένα προφίλ το οποίο ταιριάζει ακριβώ στη γενιά του Brain Drain. Και άρα λοιπόν 350.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει. Και για να προλάβω όσου λένε ότι ε, εντάξει, αυτέ τι θέσει εργασία είναι, πώ δουλεύουν σε σουλατζίδικο. Όχι. 55% αυτών των θέσεων είναι high skill, high paid. Ε, είναι σε αυτή την κατηγορία. Και σα καλώ να δείτε και την έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, που, την οποία ανακοίνωσε ο Κωστή Χατζηδάκη πριν λίγε μέρε, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ λιδοφόρα. Επόμενα βήματα. Τι άλλο πρέπει να κάνει η χώρα για να επιστρέψουν ακόμα περισσότεροι νέοι πίσω και τι κίνητρα θα του δώσει για να μπορέσουν να ασχοληθούν και με την επιχειρηματικότητα και όχι απλώ να εργάζονται σε μια άλλη χώρα και να συμβάλλουν στην εγχώρια κατανάλωση, αλλά να δημιουργήσουν ΕΠ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που βάζει τα σχολεία ε, δημόσια και ιδιωτικά στη διαδικασία να σκεφτούν. Πώ θα ήταν αν έφτιαχναν μια επιχείρηση, το πρόγραμμα εικονική επιχείρηση, το οποίο κάθε χρόνο έχει ε, πολύ μεγάλη άνοδο. Σήμερα το πρωί είχα μια φανταστική εμπειρία. Έκανα μια τηλεδιάσκεψη με δύο σχολεία του Εύρου, τα οποία μου παρουσίασαν τη δική του ιδέα για εικονική επιχείρηση, το λεγόμενο SchoolBuddy.gr. Το οποίο είναι και διαθέσιμο online για όποιον θέλει να το δει. Ε, το οποίο ουσιαστικά κάνει μια πολύ καλύτερη optimized διαχείριση. Του σχολικού εξοπλισμού για να καλύψει ε, τα σχολεία που έχουν λήψει. Γιατί πάρα πολλέ φορέ γίνεται κακή διαχείριση του εξοπλισμού, μένουν α πούμε θρανία, καρέκλε, υπολογιστέ, εκτυπωτέ σε αποθήκε. Ενώ κάποιο άλλο σχολείο μπορεί να το χρειάζεται. Αθλητικό εξοπλισμό, έτσι, δηλαδή πράγματα που εμεί δεν τα σκεφτόμαστε πλέον γιατί δεν ε, είμαστε σε αυτή τη φάση ζωή. Αλλά για, για τα σχολεία, του καθηγητέ, του μαθητέ και του ε, ε, διευθυντέ που έχουν συνεχώ το άγχο πώ θα βρω λεφτά, πώ θα μου δώσει το Υπουργείο Παιδεία περισσότερα χρήματα. Ε, αυτή είναι μια φανταστική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να έχει και επιχειρηματικό ε, ενδιαφέρον ή μπορεί να συνδέσει ας πούμε, και επιχειρήσει που θέλουν να κάνουν μια δωρεά ή να προσφέρουν εξοπλισμό. Μια σειρά πράγματα. Ε, μου κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτά τα παιδιά για τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που έχουν οριμάσει επιχειρηματικά την ιδέα του. Θεωρώ ότι αν κάθε σχολείο έχει μια τέτοια ομάδα, αυξάνουμε πάρα πολλέ πιθανότητε στα τα παιδιά αντί να θέλουν να γίνουν δικηγόρο γιατροί, α πούμε, να έχω, έχω κάποιο πρόβλημα με του δικηγόρου γιατρού, ε, να θέλουν να γίνουν οι ίδιοι οικονομικά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, κάνοντα τη δική του επιχείρηση. Νομίζω mm -hmm. ότι ο στόχο κάθε νέο είναι να είναι οικονομικά ανεξάρτητο και πλέον οι δυνατότητε, όπω είπαμε πριν, είναι πολύ μεγαλύτερε από πριν 5-10 χρόνια. Άρα αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Πρέπει να απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία ίδρυση και διατήρηση μια επιχείρηση. Πρέπει να μειωθούν, εφόσον υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, για ασφαλιστικέ εισφορέ, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει εργαζομένου και να μπορεί να του πληρώνει καλά λεφτά. Λεφτά τα οποία σε, σε, στο μεικτό κόστο μπορεί να είναι τα ίδια σε μια άλλη χώρα, αλλά σε καθαρό πληρωτέο είναι πολύ λιγότερα στην Ελλάδα λόγω των εισφορών. Και αυτό μα κάνει λιγότερο ανταγωνιστικού στο πώ μπορούμε να πληρώσουμε καλά στελέχη τα οποία ε, μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο μια επιχείρηση. Οι ασφαλιστικέ φορέ, λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και πρέπει να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να εξάγουν περισσότερα προϊόντα και, και services, περισσότερε υπηρεσίε. Δηλαδή, ελληνικά προϊόντα και έξυπνε υπηρεσίε, οι οποίε μπορούν να έχουν αντικείμενο στο, στην Ευρώπη και αλλού, να τι βοηθήσουμε να το εξάγουν, να απλωθούν δηλαδή σε ένα πολύ μεγαλύτερο market. Κωνσταντίνε, είπαμε και πριν, είσαι πάρα πολύ καιρό στην πολιτική και από πολύ μικρή ηλικία. Ε, και έχει ήδη κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπει καθόλου τον εαυτό σου κάποια στιγμή να σταματήσει, να αποχωρήσει, ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου ακόμα. Όλοι είναι ανοιχτά στην πολιτική. Καταρχά, δεν μπορεί να σχεδιάζει μόνο σου. Ε, είναι, είναι μια διαδρομή που επιλέγει τη ζωή σου με πάρα πολλά πρόοπτα. Όσο και να κάνει σχέδια. Ο, δεν θα πω ο Θεό γελάει, αλλά ο, ο κόσμο γελάει, γιατί τελικά ο κόσμο είναι το αφεντικό σου και αυτό που αποφασίζει αν θα συνεχίσει την πολιτική ή όχι. Μ' αρέσει η πολιτική αυτή τη στιγμή. Ε, με κάνει και αισθάνομαι πολύ δημιουργικό ε, αυτό που κάνω στο, στη σημερινή μου θέση. Είμαι πολύ τυχερό που συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο, ε, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίο προέρχεται από την αυτοδιοίκηση, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στα τρίκαλα. Έχει κάνει, α πούμε, την πρώτη πόλη. Τη Ελλάδο σε smart επίπεδο, να έχει κάνει smart city, ε, και συνεργαζόμαστε άψογα. Έχουμε πολύ καλέ ομάδε και οι δύο, νέα παιδιά, επενδύουμε σε νέα παιδιά. Και είμαι πολύ χαρούμενο με αυτό που κάνω. Ε, ο σκοπό είναι όμω όχι απλά να είμαστε χαρούμενοι, να φέρουμε και αποτέλεσμα το για τον κόσμο. Άρα, ο κόσμο θα με κρίνει στο τέλο τη διαδρομή. Και προφανώ πάντα πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι δεν είναι η πολιτική το μόνο που ξέρει να κάνει αυτή τη ζωή. Ε, Ανά πάση στιγμή πρέπει να είσαι έτοιμο να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα και να μπορεί να είσαι, όπω είπα και πριν, οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα ε, στη ζωή για να, για να αισθάνεσαι δυνατό και να μπορεί να προχωρήσει. Μια εικόνα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι για του πολιτικού είναι ότι μπαίνουν στο πολιτικό στίβο με σκοπό να βγάλουν προσωπικό κέρδο. Εσύ το σκέφτηκε ποτέ, δηλαδή είπε ότι θα γίνω πολιτικό γιατί θα έχω και το μισθό του βουλευτή και αντίστοιχα όλα τα προνόμια. Για ο μισθό του βουλευτή δεν είναι αυτό που φαντάζει το κόσμο. Καταρχά, ε, να ενημερωθείτε για κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει. Βουλευτή που είναι και υπουργό ή υφυπουργό δεν παίρνει ε, έξτρα μισθό. Παίρνει το μισθό του βουλευτή χωρί καμία αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπέ γιατί δεν συμμετέχει σε επιτροπέ. Ο μισθό του βουλευτή είναι δημοσιευμένο, είναι 4.700 ευρώ. Αυτό είναι ο μισθό του βουλευτή. Από αυτό το μισθό πρέπει να πληρώσει το πολιτικό σου γραφείο, τι δαπάνε του, τι λειτουργικέ του πολιτικού σου γραφείου και ό,τι συνεπάγεται η καθημερινότητα ενό ενός ανθρώπου ο οποίος οφείλει, έχει καθήκον να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο ανθρώπων που εκπροσωπεί και έρχεται σε επαφή για δικά τους θεσμικά, επαγγελματικά, κοινωνικά θέματα. Άρα, αν θεωρείς ότι μπαίνει στην πολική για τα λεφτά, είσαι γελασμένο. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να δουλεύει 14-16 ώρε τη μέρα ε, στον ιδιωτικό τομέα, σε μια επιχείρηση, μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερα λεφτά. Αν, ε, ε, αν ο στόχο σου είναι τα λεφτά, Πρέπει να είσαι εκτό πολιτική. Και για ηθικού, συμβολικού ε, λόγου, αλλά και για πραγματικού. Ε, δεν, δεν μπορεί να είναι αυτό το κίνητρό σου. Δεν, δεν σημαίνει, προφανώ πρέπει να έχει έναν αξιοπρεπή μισθό για να μην έχει εξαρτήσει από κανέναν. Να μην έχει ε, ανάγκη κανέναν. Αλλά αν μπαίνει στην πολιτική για, αυτά, για, για τα λεφτά, αυτό αργά ή γρήγορα θα φανεί στον κόσμο. Το εκπέμπει στον κόσμο. Το καταλαβαίνει ο κόσμο ο οποίο ε, έρχεται σε επαφή μαζί σου. Και Πάρει γρήγορα, θα σε διώξει και θα σε στείλει σπίτι σου. Και μια γρήγορη ερώτηση από μένα πριν κλείσουμε. Επειδή έχει και background στο marketing, πώ βλέπει την υιοθέτηση μέσων όπω το TikTok από πολιτικού, ε, από τον Πρωθυπουργό, που νομίζω ότι αντικειμενικά του δούλεψε πολύ. Γενικά, πώ το, το βλέπεις όλο αυτό. Εντάξει, <reaching out> λοιπόν, η ομάδα που χειρίστηκε το TikTok του Πρωθυπουργού, ειδικά προεκλογικά, έκανε φανταστική δουλειά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια συγκεκριμένα στην ε, ε, Κύρα η οποία βραβεύτηκε κιόλα σε, σε κάποια digital awards, δεν θυμάμαι, σε ποια ερμής, νομίζω. Θα μπορούσα να κάνω και λάθο. Νομίζω, ναι. ε, θεωρώ ότι ήταν αντικειμενική αυτή η βράβευση, γιατί σε επίπεδο πολιτικού, και τώρα θέλω να το αντιγράψουν και διάφοροι άλλοι που έχουν εκλογέ ε, στην, στην υπόλοιπη Ευρώπη, ε, έγινε μια αυθεντική δουλειά η οποία πραγματικά έβγαλε πάρα πολύ γέλιο πολύ ωραίες ευχάριστε ευχάριστες στιγμές, καλή πληροφορία με νεανικό τρόπο, με αυθεντικό τρόπο και κυρίως σωστό engagement του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει με τη νέα γενιά μέσω του TikTok και όχι απλά να βάλει ένα δελτίο τύπου ή ένα διάγγελμα το οποίο μπορεί να το δεις οποιοδήποτε άλλο μέσο παραδοσιακό ή μη. Έτσι, ε, δεν, δεν, τα καταφέρνουν όλε αυτό. Νομίζω ότι ε, και άλλοι προσπαθούν ενδεχομένω, δεν, δεν τα καταφέρνουν το ίδιο. Εμεί, σαν ομάδα, με του συνεργάτε μου, έχουμε προσπαθήσει να επιλέξουμε έναν άλλο τρόπο επικοινωνία ε, μέσω του TikTok, ας πούμε, και των shorts στο YouTube και στο Instagram. Ε, σε κάποιο κόσμο αρέσει, σε κάποιον όχι. Είναι, ε, δεν έχουμε δυνατό να φτιάχνουμε ξεχωριστό content για κάθε πλατφόρμα. Δεν έχω τόσο μεγάλη ομάδα. Ε, ούτε χρειάζεται να έχω τόσο μεγάλη ομάδα νομίζω το μήνυμά μα φτάνει ικανοποιητικά εκεί που πρέπει. Και καταφέρνει κιόλα να μείνει εξήλυνο, να μπορεί να. αυτό που λέγαμε πριν. Να, να μην στρογγυλεύει το λόγο σου, να μπορεί να είσαι direct. Και νομίζω αυτό πέτυχε και... και, το συγκεκριμένο case που λέμε του Πρωθυπουργού, ότι μίλησε και ένιωθε ότι μιλάει σε ένα απευθεία. Και όχι ότι απλά μιλάει στην κάμερα. Ναι, αυτό ήταν ο στόχο του και νομίζω ότι το πέτυχε και φάνηκε και στο αποτέλεσμα γιατί ήταν οι πρώτε εκλογέ μετά από πάρα πολλά χρόνια που η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη στι ε, Ηλκέ 18-25. Πιστεύεις ότι το TikTok ήταν το κλείδι της επιτυχίας ή ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που όθησαν τους νέους στο να κάνουν αυτή την αλλαγή. Καλά, προφανώς πάνω απ' όλα μετράει η ουσία. Δεν, ε, δεν, δεν, μετράει το μέσο με το οποίο επικοινωνεί. Ουσία όμως και πραγματική δουλειά, έργο στην πολιτική χωρίς επικοινωνία, χωρίς ουσία επικοινωνία, είναι δωροάδρο. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ε, ποια είναι η δουλειά σου. Οφείλει να το εξηγεί ποια είναι ε, τα ωφέλη για τη χώρα από τη δουλειά που κάνεις. Και ο καθένας από, το δικό του, από τη δική του θέση στην κοινωνία, τη δική του δουλειά αντιλαμβάνεται καλύτερα από τους άλλους αν αυτό έχει όφελος ή όχι. Δεν είναι όμως μία πολιτική η οποία μπορεί να αφελήσει όλους. Είναι πολλές μικρές πολιτικές, πολλές μικρές νίκες οι οποίες διαμορφώνουν τη μεγάλη εικόνα. Σίγουρα όμως το, ε, το digital marketing το οποίο επέλεξε η ομάδα του Πρωθυπουργού ήταν, ε, ε, ήταν πάρα πολύ αποδοτικό. Σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση εγώ. που συνηθίσουμε να κάνουμε στου καλεσμένου μα και είναι η τελευταία. Είναι το τι συμβουλή θα επέλεγε να δώσει στο μοναδικό αυτό, Πάρα πολλά. Ε, μακάρι, μακάρι να γίνω χρόνο πίσω με την, με την εμπειρία που έχω σήμερα. Σε μια φράση, αν μπορούσα, αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήταν να μην είμαι τόσο εύπιστο ε, όταν ήμουν νεότερο. Δηλαδή, πολλέ φορέ μέσα στον ενθουσιασμό μου να κάνω καινούργια πράγματα και να. Ε, να τα κάνω γρήγορα πολλοί άνθρωποι γύρω μου και πολλές καταστάσεις με έπιθαν ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι, θα γίνουν εύκολα ή θα γίνουν ρόδινα καμία σχέση, τα πράγματα είναι δύσκολα στη ζωή τα πράγματα είναι δύσκολα στην πραγματική εργασία, στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα έγιναν δύσκολα αργότερα και στην πολιτική ε, πρέπει να είσαι δεν θα πω αλλά πρέπει να είσαι υποψιασμένος ότι αυτό το οποίο σου λένε δεν είναι ε, έτσι ακριβώ και να προσπαθεί περισσότερο και να βαστεί στι δικέ σου δυνάμει. Τέλεια. Νομίζω κάτι που μπορούμε να το ακούσουμε και όλοι και οι θεατέ και ό,τι δουλειά και αν κάνει κανεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Άμα σα άρεσε, κάντε ένα like και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν κι αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και βάλτε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.